Είναι ένα θέμα δύσκολο. Και όπως βλέπω τον χειρισμό του στα social media και στο δημόσιο λόγο γενικά, στα κανάλια, οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει στο άσπρο μαύρο, έχουν συνηθίσει στο να χωρίζονται σε Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς. Εδώ είναι και το κουτί της Πανδώρας, διότι βλέπουμε προσπαθεί να αναθεωρήσει συνθήκες ο Πούτιν. Το ίδιο κάνει και ο Ερντογάν. Τι είπε από στρατικοποίηση της Ουκρανίας. Το ίδιο ζητάει και ο Ερντογάν στα νησιά. Τι είπε, ότι ήρθα να σώσω τους ρωσόφωνους πληθυσμούς. Αύριο τι μπορεί να πει ο Ερντογάν, έρχομαι να σώσω τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς στην Ελλάδα. Δημιουργεί δηλαδή ένα πολύ κακό προηγούμενο. Πρόκειται για μια εγκληματική ενέργεια, επιθετική ενέργεια ενός κράτους που βρίσκεται σε μια προνεωτερική κατάσταση. Βλέπουμε τα λάθη και των δύο πλευρών. Για να επισημάνουμε ότι όταν κάτι ξεσπάει, δεν ξεσπάει ως κεραυνός εν αιθρία. Θα μπορούσε ύπαρξη, λοιπόν, η Δύση να κάνει αρκετά πράγματα για να το αποφύγει αυτό. Το θέμα είναι τι κάνει από πίσω. Και εδώ τώρα στην κατάσταση που είμαστε, πράγματι πρέπει η Δύση να βάλει πολύ σκληρά μέτρα, αλλά βάζοντας όμως και μια δικλίδα ασφαλείας και επιτρέποντας στον Πούτιν μια διέξοδο διαφυγής. Διότι πράγματι αν δεν του αφήσει κάποια διέξοδο διαφυγής, τότε κινδυνεύει να συμβεί αυτό το οποίο ανέφερες, δηλαδή να υπάρξει μια γενικότερη ανάφλιξη.